μου είπες επειδή το κάνει η κουλτούρα. Θέλω να συζητήσουμε κάτι εμείς παρόλα αυτά. Okay. Γενικώς, όταν επιβάλλεις πάντως σε κάποιον κάτι, εσύ επιβάλλεις. Δεν σου επιβάλλει κανείς κάτι επειδή συζητήσαμε. Ποιος, τι πήγα να επιβάλλω. Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις τι πήγα να επιβάλλω εγώ. Περισσότεροι, το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε, okay. Αλλά παρόλα αυτά το ξέρατε, δηλαδή είχατε δει κάποιο βίντεο ή ξέρατε ότι κάπου προέρχεται, κάπως προέρχεται, κάπως σκοτώνουμε αυτά τα ζώα. Πώς ήτανε? Και τα δύο. Και τα δύο. Όταν τρώμε ένα κοτόπουλο ξέρουμε πως κάπως πέθανε. Ναι, είναι το ίδιο όμως. Ναι ρε, ξέρεις ότι είναι ένα κομμάτι κοτόπουλο που κάποτε ζούσε, αυτό λέμε. Σωστά. Έχει δει όμως κάποιο αντίστοιχο βίντεο, πώς και είναι η διαδικασία, ας πούμε, ή πώς εκτρέφονται, πώς τα σκοτώνουν. Ναι. Ναι. Πώς σου είχε φανεί αυτό? Πώς σου είχε φανεί, πώς σου είχε... Δεν σου άρεσε. Okay. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί είμαστε υπερκαταναλωτικά όντα. Δεν μας αρέσει, εννοείς, επειδή είμαστε υπερκαταναλωτικά όντα, θα μπορούσαμε δηλαδή να το κάνουμε σε ένα μικρότερο βαθμό? Όχι, εννοώ ότι το αφήνουμε να γίνεται αυτό, γιατί ο κόσμος το αρέσει το κρέας. Ναι. Α, ναι ρε παιδί μου, αλλά είτε σε ένα μεγάλο βαθμό είτε σε ένα μικρό βαθμό πάλι θα σκοτώνουμε ζώα. Okay, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Πώς είστε εσείς με αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς σας φαίνεται ότι σκοτώνουμε ζώα για να ζήσουμε? Το έχετε σκεφτεί περισσότερο ποτέ? Απάνθρωπο, απάνθρωπο, δεν τρως κρέας. Αν μπορούσαμε ίσως να φτάσουμε κάποιον, είναι το πράγμα. Αυτό είναι φυσικό, σίγουρα. Είναι, μπράβο. Εσύ τι λες, είναι φυσικό, φυσικό. Είναι φυσικό, γιατί τα τρώνε και τα ζώα, τα τρώνε... Ναι. Τα ίδια τα ζώα τρώνε άλλα. Τρώνε άλλα ζώα, άλλα ζώα. Πιστεύεις ότι εμείς έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό? Εσύ είπες ότι έχουμε, σωστά. Ίσως και να μην έχουμε. Το κρατάω αυτό. Δεν είναι μια επιλογή στην αφύσικη. Δεν είναι μια επιλογή, συγγνώμη. Αφύσικη. Άρα, διόρθωσέ με κανένα λάθος. Πιάνουμε το κομμάτι του τι είναι φυσικό. Δηλαδή το τι γίνεται στη φύση. Είσαι σίγουρη? Είναι πολύ ανοιχτό. Γιατί θέλω να σου πω. Γιατί αν πάρουμε ως κριτήριο το τι κάνουν τα άλλα ζώα, δεν θα περνάμε πολύ καλά εμείς οι άνθρωποι. Διότι τα άλλα ζώα βιάζουν, σκοτώνουν μνεογνά, σκοτώνουν το ένα το άλλο. Εσύ και αυτό είναι το ίδιο παράδειγμα και μου βάζει ιδέα, δηλαδή τι είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι... Δεν θα έλεγα ότι αν μιλάγες με γυναίκες σου λέγει κάτι άλλο. Όσο πιο κοντά είναι οι άντρες στα ζώα που έχουν. Όχι, όχι, είναι, ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι έχει... Όχι, πλά σου λέω, κάνε τύπος. Μου αρέσει που το παρατηρείς, μου αρέσει που το παρατηρείς. Μου το αρέσει, μάλλον δεν ξέρω, δεν γνωριζόμαστε, τι να σου πω, επειδή έτυχε και σκεφτήκαμε το ίδιο γενικώς. Το τι γίνεται στη φύση, αν δεις τι γίνεται στη φύση, δηλαδή, δες τι κάνουν οι όρκες, η φάλαινα όρκα τέλος πάντων, στις φώκες. Που κάποιες φορές απλά βασανίζουν ένα ζώο και δεν το τρώνε καν, ξέρω εγώ. Τι κάνουν οι πολικές αλεπούδες, τι κάνουν οι αλεπούδες σε άλλες αλεπούδες, π.χ. λόγω της κλιματικής αλλαγής σε ένα κομμάτι του πλανήτη. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις τι είναι καλό ή τι είναι κακό από τα ζώα. Μπορείς. Άρα, αν. Ναι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς, ρε παιδί μου, βιάζουν τα ζώα, να βιάζουμε κι εμείς, ξέρω εγώ, και είναι οκ. Okay. Αυτό θέλω να σου πω. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Άρα ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσικό, είναι καλό. Σωστά, 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 σωστά. Καταλαβαίνω τι λες. Το θέμα είναι, δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το κάνουν τα ζώα, είναι κριτήριο για το να το κάνουν ή όχι οι άνθρωποι. Από τη στιγμή... Συγγνώμη. Εγώ πιστεύω ότι το να τρώμε κρέας είναι κάτι. Είπες ότι είναι φυσικό, το ότι το κάνουν υπερ... Ναι, όταν λένε κάτι είναι φυσικό, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, αυτό είναι απλά ένα κομμάτι. Όταν λες ότι είναι φυσικό, σημαίνει ότι συμβαίνει στη φύση, σωστά. Επειδή συμβαίνουν και άλλα πράγματα στη φύση που εμείς δεν θα συνεννούσαμε ή θα συμμετείχαμε ή θα είχαμε νόμους τα οποία θα τα απέτρεπαν, δεν μπορείς να πεις ότι ό,τι είναι φυσικό είναι και καλό. Κατάλαβες τι λέω. Ωραία. Άρα λοιπόν, συμβαίνει στη φύση. Υπάρχει ανάγκη να το κάνουμε όμως εμείς ως άνθρωποι. Εγώ αυτό ξαναρωτάω γιατί είναι το κύριο point. Ναι, οκ. Okay. Όχι πέρα από να πιέζουμε κάποιον να κάνει κάτι που θέλει. Ναι, βέβαια. Γίνεται γενικά στη φύση. Ναι. Και να τον περιορίσουμε έτσι δεν είναι και πολύ σωστό. Ποιον περιορίσαμε, πιστεύεις? Εγώ μπορώ να σου πω ότι περιορίσαμε κάποιον, βέβαια. Δεν περιορίσαμε. Το ζώο που πέθανε. Τα ζώα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, μα εμείς δεν μπήκαμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε
όλη αυτή τη ζήτηση και παροχή ουσιαστικά. Εμείς όταν πληρώνουμε για κάποιο κομμάτι ζώου, αυτό δεν υποστηρίζουμε. Ναι. Πού θα καταλήξουν αυτά τα ζώα? Άρα τι διαφορά έχει αυτό που λες, δηλαδή πώς το δένεις ως επιχείρημα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Μου είπες, ρε παιδί μου, ναι, πώς εσύ ουσιαστικά λες ότι... Στην αρχή της ελεύθερης πωλήσης. Ναι. Ναι, και ό,τι αφορά τους ανθρώπους. Ωραία. Άρα, αφού αφορά τους ανθρώπους, γιατί δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα και στα σκυλιά και για τα σκυλιά και τις γάτες έχουμε νόμους? Ναι, μα μπορείς, μα μπορείς να έχεις κατοικίδιο, οποιοδήποτε ζώο, ξέρω εγώ. Αλλά γιατί κάποιος έπρεπε να έχει κατοικίδιο? Δεν θα έπρεπε. Άρα ουσιαστικά τι διαφορά έχουν αυτά τα ζώα από ως κατοικίδια, δηλαδή επειδή έχουμε στο σπίτι μας, έχουν περισσότερη αξία από ένα γουρούνι? Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, κάτσε ρε εσύ. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς ουσιαστικά δημιουργούμε σε ένα πλαίσιο ανθρώπου. Εμείς θα γονιμοποιήσουμε τεχνητά γυναίκες. Θα παίρνουμε αυτά τα παιδιά, θα παίρνουμε το γάλα από αυτές τις γυναίκες. Αυτά τα παιδιά ήταν αρσενικό, θα το σκοτώναμε και θα το τρώγαμε. Σου φέρνω τα πλαίσια που μου λες εσύ που κάνουμε στα ζώα σε ένα ανθρώπινο, τέλος πάντων, υποθετικό σενάριο. Τα θηλυκά αυτά δεν ξέρω πώς ήταν το προσδόκιμο ζωής τέλος πάντων σε ανθρώπους. Σε Ελλάδα, αντί για 25 χρόνια που ζουν κανονικά, είναι 4 με 8 χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία τους παίρνουμε το μωρό. Αν είναι αρσενικό, το σκοτώνουμε. Αν είναι θηλυκό, αυτή η διαδικασία. Εννοείται ότι παίρνουμε το γάλα εμείς. Όταν το γάλα δεν είναι αρκετά καλό, δεν είναι αρκετό, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ή δεν μπορεί να, τέλος πάντων, περπατήσει, γιατί είναι αυτά τα στάδια τέλος πάντων. Πηγαίνει στο σφαγείο. Και τούμπαλιν για όλα τα υπόλοιπα ζώα. Πώς λοιπόν εσύ σε αυτό το μικρό σενάριο θα μπορούσες να πεις ότι είναι ok να το κάνουμε αυτό σε μερικά ζώα και να τα σκοτώσουμε μετά? Τι εννοείς πώς, εσύ πλάτη, πώς, είναι okay. Ναι, πώς το υποστηρίζεις, ρε παιδί μου? Δηλαδή είναι ok γιατί? Θες να πεις ότι δεν τρώνε τα σκυλιά? Στη δική μας κουλτούρα. Στη δική μας κουλτούρα. Μπορεί η κουλτούρα να ορίσει τι είναι καλό και τι δεν είναι. Μπορεί. Άρα λοιπόν, όταν ένα κοριτσάκι θα το πουλήσουν στην Μέση Ανατολή επειδή το κάνει η κουλτούρα, είναι καλό. Ναι, άρα όμως. Ναι. Λέμε πάλι το ίδιο πράγμα. Ναι, το θέμα είναι, κοίταξε, κοιτάς τι είναι καλό ή είναι κακό από το θύμα. Δεν κοιτάς από τον καταπιεστή ή από το τι κάνει η κουλτούρα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν αυτό το άτομο. Άρα τρώει ένα. Ναι. Μου είπες επειδή το κάνει η κουλτούρα. Θέλω να συζητήσουμε κάτι εμείς παρόλα αυτά. Καλή συνέχεια. Okay. Γενικώς, όταν επιβάλλεις πάντως σε κάποιον κάτι, εσύ επιβάλλεις. Δεν σου επέβαλε κανείς κάτι επειδή συζητήσαμε. Ποιος, τι πήγα να επιβάλλω? Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις τι πήγα να επιβάλλω εγώ. Ναι. Αυτό, δεν μπορώ να ξέρω τι σου έχουν κάνει άλλα άτομα. Όχι, όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες κάτι και φεύγεις, σημαίνει ότι δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Τραγικό.